Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα είναι 22 Οκτωβρίου, είναι 4:30 το απόγευμα και είναι η πρώτη μας εκπομπή για τη φετινή τηλεοπτική περίοδο. Η εκπομπή Ορθόδοξος Λόγος της Κρήτη TV. Μια εκπομπή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που θέλει να φέρει την Εκκλησία και το θεολογικό λόγο στην καθημερινή μας ζωή. Κάθε φορά συζητούμε διαφορετικά θέματα και καλούμε διαφορετικά πρόσωπα έτσι ώστε να έχουμε πολυφωνία και διάλογο στην εκπομπή μας. Πάντοτε όμως, κάθε Κυριακή, έχουμε την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, τον οποίο με ιδιαίτερη χαρά και τιμή υποδέχομαι και καλωσορίζω σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή. Σεβασμιώτε, την ευλογία σας, καλή αρχή και ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλή αρχή στην εκπομπή μας, με τη χάρη του Θεού, με την ευχή του προκατόχου μας και ιδρυτού αυτής της εκπομπής, του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου, αλλά και με την στοργή της τοπικής μας εκκλησίας. Ξεκινούμε αυτόν τον νέο κύκλο των εκπομπών που το φιλόξενο κανάλι της κριτικής τηλεόρασης εδώ μας δίδει τη δυνατότητα να έχουμε για να επικοινωνούμε και με αυτόν τον τρόπο με τον όμορφο λαό μας. Το λαό μας που διψάει σε τούτους τους καιρούς του λοιμού του πνευματικού να ακούει λόγων Κυρίου και ο Ορθόδοξος Λόγος, η εκπομπή μας αυτή, έρχεται να καλύψει στο μέτρο του δυνατού αυτές τις ανάγκες, να απαντήσει σε ερωτήματα, πάντοτε με τη δική σας εμπροστοφυλακή, όπως θέλω να το πω, γιατί αυτή είναι η πραγματική λέξη. Εσείς ως καθηγητής της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας θέτετε τον εαυτό σας πάντοτε στη διάθεση της τοπικής μας εκκλησίας για αυτό το σπουδαίο έργο και αποτελείται όντως την εμπροστοφυλακή για αυτά που θα ακολουθήσουν μέσα και από αυτήν την πρώτη εκπομπή, αλλά και από αυτές που θα έρθουν μετά να συμπληρώνουν η μία την άλλη, να δίνουν πνευματική τροφή σε εκείνους τους ανθρώπους που την επιθυμούν, αλλά προπάντων να έρχονται ως φως στα σκοτάδια της σύγχυσης των καιρών μας. Ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος, ο γέροντάς μας, ο προκάτοχος του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου, έδινε πάντοτε μια ευχή σε όλους μας που από μικρά παιδιά ήμασταν κοντά του και θέλαμε να σπουδάσουμε την ιερή επιστήμη της θεολογίας. Η ευχή του ήταν απλή, αλλά πολύ ουσιαστική. Όπου σταθείς, μας έλεγε, να ανάβεις φως. Τα σκοτάδια των καιρών μας θέλουν φως και ένα σπιρτόξυλο αν είμαστε. Ο καθένας από μας μπορούμε μέσα σε αυτό το σκοτάδι να δώσουμε πολύ φως. Αυτά τα μικρά σπιρτόξυλα μέσα στην Εκκλησία που είναι οι θεολόγοι της, που είναι οι συνεργάτες μας σε όλους τους τομείς του ποιοντικού έργου μας, που είναι οι άνθρωποι που πονούν τη Ρωμιοσύνη και την Ορθόδοξη Παράδοση, μπορούν όλα μαζί εδώ να αποτελέσουν μια φωτεινή πηγή που θα φωτίζει τα σκοτάδια των καρδιών των ανθρώπων. Τους χερούς μας δεν θέλουμε αυτή η εκπομπή να είναι μια επιπλέον φωνή στις πολλές φωνές που ακούγονται, αλλά να είναι η άλλη φωνή, η φωνή του Χριστού στα σπλάχνα του λαού του. Δεν θέλουμε να συντελέσουμε με την δική μας εκπομπή εδώ στην αύξηση της σύγχυσης, αλλά στη διάλυσή της. Σε τούτους τους καιρούς, αν είναι να προσθέσουμε και τη δική μας φωνή, μπερδεύοντας τους ανθρώπους ακόμη περισσότερο από όσο τους μπερδεύουν οι άλλες φωνές που από τα τόσα μέσα της ενημέρωσής τους, ιδιαιτέρως από το διαδίκτυο, τους βομβαρδίζουν καθημερινά, τότε ίσως να μην χρειαζόταν να το κάνουμε. Επειδή όμως εμείς θεωρούμε ότι η φωνή του Θεού, ο λόγος του, το Ευαγγέλιο του, πρέπει στους καιρούς αυτούς του λοιμού του πνευματικού να αρδεύσει τις ψυχές των ανθρώπων, γι' αυτό χρησιμοποιούμε και αυτό το μέσο. Και κλείνοντας να πω για μια ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη μου στο Κρήτη TV, στους ιδιοκτήτες, στους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες κάθε φορά, στους ανθρώπους που σηκώνουν τα τηλέφωνα, στον πατέρα Ειρηναίο ιδιαιτέρως, τον καλό μας συνεργάτη, ο οποίος πρόσφατα μου παρουσίασε τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής για ένα ολόκληρο έτος, με νέες εκπομπές, για να μην χρειάζεται να έχουμε τις επαναλήψεις που είχαμε στο παρελθόν και φυσικά με την δική μας παρουσία,
όλων των συνεργατών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας και όποιον άλλον εκτάκτος θα μας στέλνει η χάρις του Θεού κοντά μας, όπως αυτό που έγινε σήμερα, που δεν ήταν καθόλου μα καθόλου προγραμματισμένο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι το αποτέλεσμά του υπέροχο. Την παρουσία ενός εκλεκτού ανθρώπου που μας χαρίζει αυτές τις ημέρες μια δυνατότητα υψηλών ενατενήσεων για ένα ιερό σκοπό, αλλά και την δυνατότητα να έχουμε κοντά μας έναν από τους καλούς μας συνεργάτες, τον κύριο Γιγουρτάκη, ο οποίος θα μας εισαγάγει με τον δικό του μοναδικό και όμορφο τρόπο, όπως το κάνει κάθε φορά, στον χώρο ο οποίος φιλοξενεί αυτό το γεγονός για το οποίο θα αναφερθούμε. Εσείς έχετε το λόγο, εσείς ρυθμίζετε την εκπομπή. Εγώ ήδη καταχράστηκα το χρόνο και το ξέρω. Σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά ως πρώτη εκπομπή επιθυμώ να καταθέσω κλείνοντας για μια ακόμη φορά την αγάπη μου και την πατρική μου στοργή σε σας, τον άξιο άνθρωπο, ο οποίος με πείρωμα καρδιάς και με ιερό ζήλο διακονεί και αυτό το εκκλησιαστικό έργο, όπως το πράτεται τόσο άριστα και στην Ακαδημία μας, διδάσκοντας τα παιδιά μας την Ορθόδοξη Δογματική, αλλά προπάντων την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, το εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα που τόσο λείπει στους καιρούς μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά, Σεβασμιότητα, για την αγάπη σας, τα καλά σας λόγια και με την ευλογία σας θα ξεκινήσουμε τις εκπομπές μας. Από εδώ και στο εξής, κάθε Κυριακή, 4.30 ώρα, θα είμαστε πάντα μαζί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου. Να πω στην παρουσίαση βρίσκεται ο Ιωάννης Λίλης και επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ τις θερμές εγκάρδιες ευχές μου για μια γόνιμη και δημιουργική τηλεοπτική περίοδο. Σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή θα συζητήσουμε για την επέτειο εκλογής του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας. Το 1991, 22 Οκτωβρίου. Με αφορμή το γεγονός αυτό, υπάρχει μία έκθεση που εγκαινιάστηκε σήμερα στο Ηράκλειο. Γι' αυτό το γεγονός θα συζητήσουμε. Μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Νικόλαος Γιγουρτάκης, είναι αρχαιολόγος, φιλόλογος και ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Μουσείου μας, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αγία Κατερίνη. Καλησπέρα, κύριε Γιγουρτάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, αγαπητέ Γιάννη, καλησπέρα, Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Ναι, πράγματι, σήμερα είναι μια πολύ συγκυριακή, ναι, θα λέγα, η έτσι, συνάντηση, η επέτειος, ναι. Έγινε το πρωί τα εγγένεια. Τον κύριο Τρεψίδη τον γνώρισα και εγώ πριν από μερικές μέρες, που έστειλε το υλικό πρώτα, αυτό της έκθεσης, το φωτογραφικό υλικό. Ήρθε ο ίδιος. Θέλω να πω από εδώ ότι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ο λόγος του σήμερα και με ένα ιδιαίτερο τρόπο έτσι συμπύκνωσε αυτά που εμείς στην Κρήτη έχουμε βιώσει ιστορικά αλλά και ως αποτέλεσμα αυτής της ιδιαίτερης σχέσης που έχουμε και βιωματικά και προσωπικά. Έχω βιωματική σχέση από την Εκκλησία και από την παράδοση της Ορθοδοξίας. Πολύ σωστά το συμπίκνωσε σήμερα σε σχέση με το Πατριαρχείο, σε σχέση με τη συνέχεια της Ορθοδοξίας. Βέβαια. Γιατί και αυτό να πω Σεβασμιότατε, μου έκανε πολύ εντύπωση από προχθές. Καλά, εντάξει, εμείς θα προβάλλουμε μια έκθεση φωτογραφίες για την Ύμβρο. Όμως η Ύμβρος είναι πραγματικά όχι απλά ένα γεωγραφικό σημείο που θυμίζει ίσως Ελλάδα ή που τέλος πάντων έτσι λίγο με έναν παλαιϊκό τρόπο θα το αναφέρουμε για να θυμίσουμε τη συνέχεια. Παίζει ουσιαστικό ρόλο. Είναι ένα όριο και την ίδια στιγμή ένα σημείο συνάντησης. Μην ξεχνάμε ότι ήδη από τα προϊστορικά χρόνια αυτή η γεωπολιτική που ανέφερε σήμερα στο λόγο του κ. Τρεψίδης, δηλαδή η έξοδος του Ελισπόντου, ήταν πάντα ένα σημείο αμφιλεγόμενο. Τροϊκός πόλεμος, έτσι. Ναι, βέβαια, εκεί ναι. Ακριβώς το σημείο εκείνο. Η Ύμβρος, λοιπόν, μου έκανε εντύπωση και η θεωρία του χάρτη που έφερε ο κ. Τρεψίδης και ανήρτησε στο μουσείο μας, στο Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης. Οφείλω να πω ότι εκεί γίνεται η έκθεση σήμερα. Και να κάνω αυτή την παρένθεση, σωστά, να δώσουμε και τις οδηγίες. Μέχρι 14 Νοεμβρίου τουλάχιστον θα εκτίθεται η έκθεση. Το μουσείο είναι ανοιχτό από το πρωί στις 9.30 μέχρι 4 κάθε μέρα. Αλλά το υλικό είναι αξιόλογο. Και δεν είναι μόνο ο χώρος, η γενέθλια γη του Πατριάρχου, είναι και η μορφή του Πατριάρχη. Καμιά φορά στην ιστορία τα πρόσωπα έτσι αξεδιάλυτα δένονται με το χώρο, με τις συνθήκες της εποχής. Εγώ, σαν άνθρωπος της εκπαίδευσης, είχα πάντα μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία σε σχέση με την αναφορά στο πρόσωπο του Πατριάρχη. Θυμάμαι συναδέλφους, αλλά και στους μαθητές, όποτε αναφέραμε, οι παρεμβάσεις του, η οξύνιά του
να ενσωματώσει στο σύγχρονο Ορθόδοξο λόγο και στη σύγχρονη Ορθόδοξη αγωνία. Προβλήματα του καιρού μας, πραγματικά. Έτσι, η έγνοια του για τον άνθρωπο. Εγώ έχω και μια βιωματική εμπειρία το 2002 που ήρθε στο Κανή Καστέλη, στον προφήτη Ηλία, στο ταξίδι του τότε στην Κρήτη. Το 2002, ναι. Ναι, και αποκάλυψα τον Ανδριάντα του Νικηφόρου Φωκά, ναι, κάτω από το κάστρο του Τεμένου. Ήταν μια πάνδημη, θυμάστε, έτσι, τελετή. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά συγκεντρώνει ένα ιστορικό βάρος, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Να λοιπόν που η σύνδεση με το χώρο, με την ιστορία, με τη συνέχεια της Ορθοδοξίας. Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση το σχέδιο του Θεού περιλαμβάνει έτσι τελείως πρωτόγνωρες και πολύ πολύ θα έλεγα πρωτότυπες έτσι, εφαρμογές και πραγματικότητες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Να πω στους τηλεθεατές μας, είναι μαζί μας ακόμα και ο κύριος Κωνσταντίνος Τερψίδης. Είναι εκπαιδευτικός, ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Τερψίδη, και είστε ο ιδρυτής και ο δημιουργός αυτής της εκθέσεως. Εσείς σκεφτήκατε την όλη εκθέση. Ο υπηρέτης και ο ναύτης. Ο υπηρέτης και ο ναύτης. Ναι. Που καπετάνιος είναι ο πατριάρχης μας. Αυτός με εμπνέει, αυτός με καθοδηγεί με τη στάση του. Ήθελα να ευχηθώ καλοτάξιδη την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ τυπική εκ πρώτης όψεως η ευχή, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι ο τόπος αυτός, ο ελληνισμός και η ορθοδοξία, οφείλει πάρα πολλά στο ταξίδι. Mm. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι η ευχή μου έτσι απλή. Mm. Και έχω την χαρά και την τιμή να ευχαριστήσω τον Πατριάρχη, γιατί ήταν αυτός που εγγενίασε, ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη και εγγενίασε για πρώτη φορά την έκθεση. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι ο ίδιος ήρθε από την Κωνσταντινούπολη. Στη Θεσσαλονίκη την εγγενίασε. Στην Ιερά Μονή Βλατάδων έγινε για πρώτη φορά τα εγγένεια. Έκτοτε η έκθεση ταξιδεύει. Ναι. Σήμερα έχω φτάσει στο αποκορύφωμα έτσι μίας παρατεταμένης χαράς που με έχει προσφέρει ο Αρχιεπίσκοπος από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα που τον πρωτοπήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε με συγκινητικό μεν τρόπο, αλλά η ουσία του πράγματος είναι ότι μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω. Βέβαια. Και όχι μόνο εγώ, να είστε απολύτως βέβαιοι ότι και ο Πατριάρχης παίρνει πάρα πολύ μεγάλο κουράγιο. Το είπα και σήμερα στην ομιλία μου. Πολλές φορές όλοι θέλουμε να τον έχουμε κοντά μας, αλλά σήμερα τον τιμήσαμε εν απουσία του και αυτό έχει τεράστια βαρύτητα και πολύ μεγάλη αξία, να ξέρετε. Θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την έκθεση, να την δούμε, να την γνωρίσουμε, να συζητήσουμε σήμερα. Να πω μόνο για τους τηλεθεατές, η εκπομπή μας είναι πάντα ζωντανή. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, αναφορά, με πολύ χαρά, στο 2810-398-160-161. 2810-398-160-161. Σεβασμιότατε, η έκθεση έχει τον τίτλο «Ύμβρος, η καλλίτεκνος, πατριάρχου, τόπος γενέθλιος». Έτσι. Αυτόν τον τίτλο θεωρήσαμε ότι έπρεπε, αφού μας έδωσε ο κύριος Τερψίδης την δυνατότητα να τον προτείνουμε εμείς, να βάλουμε. Αυτός ο τίτλος δεν εκφράζει μόνο την άποψή μας για την καλλιτεχνία του νησιού αυτού ως προς τον Πατριάρχη. Γιατί η Ύμβρος, εκτός από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, έχει αναδείξει και άλλες μορφές, μεγάλες και σπουδαίες. Το καλλίτεκνος πρέπει να προστεθεί ίσως και το πολύτεκνος. Ναι. Και να πούμε πως μια τέτοια μορφή είναι και εκείνη η μορφή από την οποία ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος πήρε το όνομά του όταν χειροτονήθηκε. Υπήρχε ένας περίφημος μοναχός, Βαρθολομαίος ο Ύμβριος, Κουτλουμουσιανός, στον οποίο οφείλουμε υπέροχες εκδόσεις σε δύσκολα χρόνια για το γένος, διορθώσεις και μεταγραφές λειτουργικών κειμένων. Ένας λογιότατος άνθρωπος, βλαστός της Ύμβρου, τότε που η Ύμβρος φυσικά ήταν ένα δένδρο που έδινε πολλούς καρπούς. Δόξα τω Θεώ, στην Ύμβρο υπήρχαν εκείνη την εποχή που μιλάμε στο 19ο αιώνα,
ισχυροί δεσμοί με το Άγιον Όρος, που δεν ήταν μακριά σε απόσταση. Υπήρχαν πολλά μετόχια αγιορείτικα, στα οποία εμόναζαν ασκητές, αγιορείτες, αλλά και ύμβροι που ήθελαν να μονάσουν εκεί στην πατρίδα τους. Όλη αυτή λοιπόν η παράδοση στον ύμβριωτικό ρωμαϊκό χώρο και κόσμο πέρασε στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη από μικρό παιδί, μέσα από την ευλογημένη οικογένειά του. Ίσως τηλεθεατές μας και κάποιοι από μας γνωρίζουμε, έχουμε δει, έχουμε διαβάσει για την οικογένειά του, για τους υπέροχους γονείς του, για αυτόν τον πατέρα του που τα έκανε όλα εκεί στην Ύμβρο και που τόσο χαρακτηριστικά τον έχει αποθανατήσει ο κύριος Τερψίδης εκεί στο τεζιάκι του, στον καφενέ, εκεί που μαζεύονταν οι άνθρωποι, εκεί οι Ρωμνοί. Ήταν σεβασμιότατε να πούμε από τις οικογένειες που δεν εγκατέλειψαν ποτέ. Έτσι. Την Ύμβρο. Ποτέ, και μάλιστα ποτέ. Αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αυτή η σχέση. Και δεν είναι μόνο ότι ο Πατριάρχης μας πηγαίνει όσο πιο συχνά μπορεί. Πολλές φορές, κάθε 10 χρόνια έχει καθιερώσει να κάνει εκεί και τη μεγάλη εβδομάδα του. Ναι, ναι. Ολόκληρη, αφήνοντας τον Πατριαρχικό Ναό. Δεν είναι μόνο που πηγαίνει 15 Αύγουστου ή όποτε άλλοτε του δίδεται η ευκαιρία. Προπάντων είναι γιατί αισθάνεται το δεσμό του με αυτόν τον τόπο και μάλιστα προημερών είδαμε πόσο συγκινητικά μετέφερε και την κεκοιμημένη αδελφή του από την Αθήνα για να την ενταφιάσει στον τόπο τον δικό του. Ίσως γνωρίζοντας πολύ καλά, ο καλός μας φιλόλογος τα ξέρει καλύτερα, αυτό που 200 χρόνια πριν τις μέρες που μιλάμε, το 1822, ο Κάλβος έγραψε στο ποίημα «Ο Φιλόπατρης», «Είναι γλυκής ο θάνατος, μόνον όταν κοιμόμεθα ή ναι, στην πατρίδα». Σεβασμιότατε, μετά την αδελφή του μετέφερε και τους γονείς του από την Χαλκιδόνα στην Ύμβρο. Βέβαια. Αυτό, είναι όλη η οικογένεια. Αυτό φανερώνει πολλά. Αλλά αυτά, ας μην μιλάμε τόσο για το θάνατο, γιατί στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει θάνατος, αλλά μέσα από αυτά πηγάζει η ζωή. Εκείνος είδαμε σήμερα να παίρνει και φαίνεται τόσο έκδηλα στις φωτογραφίες ένα νεκρό σχολείο και να το ανασταίνει, φανερώνοντας έτσι πως η παιδεία του γένους διαχρονικά συντελεί στην αναζωπήρωση της εστίας του φωτός και όχι της εστίας του πυρός. Από τα καμένα σχολεία σήμερα έχουμε 90 μαθητές γιατί σε όλες τις βαθμίδες. Εμείς φως θέλουμε να δώσουμε και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιγουρτάκη που μου έδωσε τη δυνατότητα να σκεφτώ πριν από λίγο την Ύμβρο ως ενωτικό κρίκο ακόμα και μεταξύ των λαών μας που δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα με την γείτονα χώρα. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, έγραφε ο Πατριάρχης μας σε ένα κείμενό του. Και αν η Ρωμιοσύνη πέρασε τα πάνδυνα εκεί μέσα από απάνθρωπες καταστάσεις που σήμερα συμβαίνουν όπως βλέπουμε σε άλλα μήκη και πλάτη της γης, αυτά δυστυχώς είναι συμφυή με τον άνθρωπο, ο Πατριάρχης μας ξέρει ότι αυτός ο τόπος και αυτά που κάνει εκεί μπορούν να συντελούν στη συναδέλφωση των λαών και στην ενότητά μας. Όταν λες την αλήθεια και δεν αποκρύπτεις πράγματα και δεν τα λες συνεσκιασμένα, αλλά τα λες με το όνομά τους και εκείνος πολλές φορές τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους και μιλεί και για τους μάρτυρες που έχουμε, τους τελευταίους αυτούς δύσκολους χρόνους. Αυτά όλα μας δίνουν τη δυνατότητα να λέμε ποτέ πια, να μην ξαναγίνουν αυτά, να μην ξαναγυρίσουμε πίσω σε τέτοιες συμπεριφορές και σε τέτοιες βιαιότητες που μόνο μας πληγώνουν. Μπορούμε και αδελφωμένοι και ειρηνικά να ζούμε πάντοτε χωρίς να έχουμε διαρκώς προοφθαλμών την πίεση ή την φοβικότητα ότι κάτι θα αλλάξει στις σχέσεις μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τοποθέτηση. Είδαμε την έκθεση, τι περιλαμβάνει. Η κύριε Γιγουρτάκη, επειδή είστε και ο πρόεδρος του μουσείου, να μας πείτε δύο λόγια, να γνωρίσουμε το μουσείο και πώς εντάσσεται σε αυτό η έκθεση. Ωραία.
Μου δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία, αγαπητέ κύριε Λίλη, να πούμε για το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης. Που είστε ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής. Ναι, έτσι, από το 2018. Το μουσείο αυτό στεγάζεται, όπως είναι γνωστό, στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Είναι ένα περίφημο, θα έλεγα, το κέλυφος το ίδιο του μουσείου, ο ναός του Ορθόδοξου Μοναστηριού, επί ενετοκρατίας της Αγίας Εκατερίνης των Σιναϊτών, ένα κέντρο γραμμάτων και τέχνης. Εκείνα τα χρόνια, ειδικά τους 2,5 τελευταίους αιώνες, πριν την Οθωμανική κατάκτηση της Κρήτης, το Μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης φιλοξένησε και λόγιους, έτσι, και μάλιστα και τον Βλάχο, τον Γεράσιμο, έναν νεοέλληνα διαφωτιστή, αλλά και άλλους λόγιους διδάσκαλους και βέβαια και ζωγράφους καλλιτέχνες. Η παράδοση μας λέει ότι υπήρξε σχολεία γεωγραφίας, δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε τεκμηριώσει ιστορικά και μέσα από μαρτυρίες άλλες, ναι. Όμως αυτό είναι, θα έλεγα, ο ιδανικός χώρος για να βρίσκεται ένα μουσείο χριστιανικής τέχνης. Γιατί αυτό είναι το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης, με την πρωτοβουλία του μακαριστού Ευγενίου, του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, δεκαετία του 60, Ευγενίου Ψαλιδάκη, αφού συγκέντρωσε, σε συνεργασία τότε με την εφορία αρχαιοτήτων, κύριο Σουμπουρμπουδάκης τότε, συγκέντρωσε θησαυρούς από πολλά σημεία της Κρήτης, έτσι, για να αναφέρω έτσι το πιο έτσι δημοφιλές, ας πούμε, τμήμα της συλλογής που είναι οι εικόνες, οι 6 εικόνες του Μιχαήλ Δαμασκηνού, θεώρησε καλό να βρίσκονται σε αυτό το χώρο ως έκθεση κοιμηλίων από τότε μέχρι το 2015, που με μια γενναία χρηματοδότηση από την περιφέρεια Κρήτης, με ευρωπαϊκά κονδύλια, με νέα μουσιακή αντίληψη, το μουσείο που σήμερα βλέπουμε, το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης, εκθέτει εικόνες, εκθέτει λιθόγλυφα, εκθέτει χειρόγραφα, παλέτυπα, άμφια εκκλησιαστικά, αντικείμενα εκκλησιαστικής τέχνης, με ένα θαυμαστό τρόπο. Σε ένα χώρο σχετικά ευσύνοπτο, μικρό, μπορεί κανείς να έχει μια εικόνα αυτής της ιδιαίτερης, θα έλεγα, πολιτισμικής συνέβρεσης που συνέβη στο νησί της Κρήτης κατά τη διάρκεια της ενετοκρατίας. Είναι εντυπωσιακό και είναι κάτι που δεν είναι συνέχεια συνήθως γνωστό, ότι 165 εργαστήρια ζωγραφικής λειτουργούσαν μέσα στην Κάντια της Βενετιάς τους τελευταίους 2 αιώνες πριν την... Ναι, φανταστείτε ότι η παραγωγή αυτών των εικόνων έχει γεμίσει κυριολεκτικά όλη την Ευρώπη, έτσι. Ναι. Είναι η περίφημη Κρητική Σχολή, είναι αυτή που έγιναν μεγάλοι δάσκαλοι όπως ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, όπως ο Άγγελος Ακοτάντος και ο Δομήνικος Θεοτοκούπουλος, είναι παιδί από αυτό το κλίμα. Mm. Αυτό λοιπόν έχουμε μέσα εκεί. Λίγο μόνο και θα κλείσω να μεταφέρω μια ανατροφοδότηση. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί ό,τι και να κάνει κανείς, η εμπειρία μου από την εκπαίδευση είναι ότι αν δεν του δώσει και ένα βιωματικό στοιχείο, έτσι, δεν μπορεί να το δοκιμάσει, να το κρίνει πώς πραγματικά. Είναι εντυπωσιακή ανατροφοδότηση που παίρνουμε οι άνθρωποι του μουσείου όταν έρχονται παιδιά, μαθητές, αλλά και επιστήμονες και άνθρωποι από μακριά. Χθες κιόλας ήταν ένας καθηγητής ιστορίας τέχνης από τη Βραζιλία, έτσι, ερχόμενος στην Κρήτη για να δει αυτό το χώρο, για να μπορέσει να καταλάβει τι έγινε με την Κρητική Σχολή, τι έγινε με αυτή την Κρητική Αναγέννηση κτλ. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος για το Ηράκλειο, για την Κρήτη και γενικότερα για την ιστορία της Ορθοδοξίας και της τέχνης. Όχι, το τονίζει το ρέι, γιατί πρέπει να ξέρουμε και το μουσείο, το ρόλο που παίζει και τι προσφέρει, αλλά και τι πολιτισμός υπάρχει από πίσω. Έτσι. Κύριε Τερψίδη, αυτή η έκθεση, τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε κυρίως να την δημιουργήσετε? Ο Πατριάρχης, η Ύμβρος, ο Ελληνισμός, είπαμε και τι σημαντικό είναι το νησί για τα εθνικά ζητήματα. Ήμουνα στην Ύμβρο με τον Πατριάρχη, τον έζησα από κοντά και ήταν αυτός ο οποίος μου είπε πρέπει να το κάνεις. Α, μάλιστα. Τόσο απλά. Είχατε, εσείς με τη φωτογραφία φαντάζομαι θα ασχολούσατε. Εντάξει, αυτό είναι δευτερεύον. Ναι. Αλλά ήταν τέτοια τα βιώματα που είχα με τον Πατριάρχη εκ του Σύνεγγης που με συγκλώνησαν στην κυριολεξία και αισθάνθηκα ότι πραγματικά θα του έκανα ένα δώρο αν ξεκινούσε αυτή την προσπάθεια, ναι. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Μάλιστα. Και καλό είναι και παροτρύνω και τους ακροατές μας, είναι πολύ σημαντικό να πάνε στην Ύβρο, να την επισκεφτούν την Ύβρο
γιατί όπως είπα και σήμερα στην ομιλία μου, η Ήβρος μας λέει «έλα», είναι πολύ σημαντικό να της πούμε «ήρθα». Mm. Και όσο μιλούμε εμείς, οι τηλεθεατές μας βλέπουν πλάνα από το πρωί, από τα εγγένη της φωτογραφίας. Αν σας ρωτούσα ποια ξεχωρίζετε, υπάρχει κάποια που ιδιαίτερα... Και τι σας δυσκόλεψε κυρίως στις φωτογραφίες? Κοιτάξτε, κάθε φωτογραφία κρύβει από πίσω της κάτι. Ναι. Είμαι δίπλα στον Πατριάρχη, ας πούμε, του Αγίου Θεοδόρους, στον Άγιο Γεώργιο, και βγαίνει από το Ιερό και ξεκινάει να ανακοινώνει στους πιστούς, σύντομα βούρκωσε, την απόφασή του με δικά του χρήματα να αναγείρει το γεροκομείο. Α, ναι. Μάλιστα. Και εκεί είμαι ακριβώς δίπλα και από πίσω μου ο Σεβασμιότατος ανακοινώνει και το όνομα Αρχοντώνιο. Είναι μια γιαγιά που την έβαλα εκεί. Αυτή έχει ξύλινο παπούτσι. Ζει στα γρίδια που είναι όπως έχετε εδώ τα ανόγια, έτσι, ναι, είναι και με χιόνια. Ναι, ναι. Ψηλά, πολύ ψηλά. Στην άκρη του χωριού. Με χιόνια. Ξεκινάει με δυο μπαστούνια να πάει να λειτουργήσει στην εκκλησία. Τρέχει στα ξοκλήσια να μην μείνουν σβηστά τα καντήλια. Κάθε φωτογραφία πραγματικά από πίσω κρύβει συγκλονιστικά πράγματα. Mm. Ναι, είπατε και ξύλινο πόδι, ε. Βεβαίως. Οπότε... Και όπως γράφω και από κάτω, εγώ δεν φεύγω από το στασίδι μου, μου λέει. Οπότε εκτός από κάτι το εκκλησιαστικό, είναι και απλοί άνθρωποι που είχαν κάτι να σας πούνε. Ζωντανή ιστορία, χρησιμοποιούμε πολλές φορές τον όρο Θερμοπύλες, εκεί είναι κυριολεκτικός ο όρος. Βέβαια ζούνε με αγάπη. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι πρώτα Σεβασμιότατε να είμαστε εμείς μονιασμένοι μεταξύ μας και μετά θα έρθει και η ομόνοια προς τα έξω. Δυστυχώς πολλές φορές έχουμε και εσωτερικό πρόβλημα. Ναι, βέβαια. Και σε τέτοιες στιγμές βλέπουμε πόσο σημαντική είναι. Να πείτε Σεβασμιότατε, ναι. Τώρα μου ανοίγει άλλους δρόμους τη σκέψη και δεν μπορώ να μην πω. Ναι. Και να μην συμφωνήσω ότι ναι, το πρόβλημά μας πάντα η εσωστρέφεια είναι. Mm. Ναι, και εμείς γεννήσαμε τους εφιάλτες, εμείς γεννήσαμε τους Ιούδες, εμείς ανοίξαμε τις κερκόπορτες από μέσα και πολλά άλλα πράγματα που κάνουμε μέχρι σήμερα δυστυχώς αδικώντας τον εαυτό μας και την ιερή κληρονομιά που έχουμε. Αλλά για όλους μας υπάρχει το περιθώριο να γίνουμε αυτοί οι άλλοι άνθρωποι, όπως επαγγέλλεται ο ίδιος ο Πατριάρχης μας. Αν θέλετε να με ρωτήσετε, και θέλω να προλάβω τον κύριο Λίλη, ποιες φωτογραφίες μου έκαναν εμένα, ναι, εντύπωση, ναι, σήμερα, θα σας έλεγα, θα στεκόμουν σε δύο. Και για την επέτειο. Mm. Η πρώτη ήταν η είσοδος του Πατριάρχου μας στην Ιεροσύνη. Ο κύριος Τερψίδης έχει βάλει στην αρχή των φωτογραφιών του την ημέρα της χειροτονίας του Πατριάρχη, όπου δίπλα τώρα φαίνεται, yeah, και yeah, χαίρομαι πάρα πολύ που συμπίπτει να φαίνεται αυτή η φωτογραφία, δίπλα στο γέροντά του, το σπουδαίο Μητροπολίτη, μετέπειτα Χαλκιδόνος, μελίτωνα, το Χατζή, ο οποίος συνδέεται και αυτός με την Κρήτη, καλέ μου κύριε Τερψίδη, και υπάρχει και ένα βιβλίο, οι δύο του ομιλίες προς Κρήτας. Mm. Ήρθε κάποτε εδώ και συντάραξε τον κόσμο με τις ομιλίες του. Αυτός ο άνθρωπος προσκεκλημένος του Μητροπολίτου τότε Κρήτης Ευγενίου για να κάνει τα εγγένεια του Μεγάρου της Αρχιεπισκοπής μας. Αυτός λοιπόν ο γέροντας του Πατριάρχη μας που τον εισήγαγε στην Αγία Ιεροσύνη, σήμερα δίπλα του με τα ταπεινό διάκονο που έφτασε να είναι ο πρώτος της Ορθοδοξίας. Και ακριβώς δίπλα βάζεται τη φωτογραφία του από την ενθρόνησή του στις 2 Νοεμβρίου του 1991, λίγες ημέρες μετά την εκλογή του που έγινε σαν σήμερα, 22 και τέτοια ώρα, απογευματινή. Ναι. Γιατί το πρωί συνεδρίαζε η Σύνοδος, δεν είχε επιστρέψει ακόμα από την εκεί πολιτεία η άδεια για να προχωρήσουν στο θέμα της εκλογής, γιατί εκεί υπάρχει μια διαδικασία
που τηρείται. Υπήρχε μια αβεβαιότητα, ο κατάλογος των εκλογήμων είχε πάει στους αρμοδίους, αλλά δεν είχε επιστρέψει ακόμη. Κάποια στιγμή, καθώς συνεδρίαζε η Σύνοδος και ήταν, έφτασε η είδηση ότι ήρθε η άδεια και ότι μπορούσαν να προχωρήσουν στην εκλογή. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, επικράτησε μια μικρή ταραχή, όπως όλοι λένε, αλλά ο Πατριάρχης είπε θα τελειώσουμε τα τρέχοντα θέματα που έχει η Σύνοδος και μετά το απόγευμα θα γίνει και αυτό που πρέπει για να προχωρήσει η Εκκλησία το έργο της. Η Εκκλησία το προχώρησε, η εκλογή έγινε και έχουμε αυτή τη φωτογραφία στο θρόνο για πρώτη φορά ως Οικουμενικός Πατριάρχης, δίπλα του μακαριστός Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά αυτό που πολύ με συγκινεί βλέποντας αυτή τη φωτογραφία είναι ότι θυμάμαι το λόγο του, τον ενθρονιστήριο, ένα μνημείο λόγου που ο Πατριάρχης μας εκεί λέει ότι ενθρονιζόμενος ουσιαστικά αναλαμβάνει την άρση του Σταυρού της Μεγάλης Εκκλησίας. Και αυτή η άρση του Σταυρού δεν τελειώνει με την τελετή της ενθρονήσεως. Αυτή η άρση του Σταυρού είναι ισόβια μέχρι να θέλει ο Θεός και μακάρι να θέλει πολλά πολλά χρόνια ακόμη να τον έχουμε πρώτο των ποιμένων μας στην Αγία μας Εκκλησία. Εκείνος λοιπόν το είπε την ώρα που αναλάμβανε τους ίεκες της νοητής νιός της Εκκλησίας, ότι αναλαμβάνει, παίρνει από τα χέρια του Πατριάρχου Δημητρίου του Αγίου αυτού ανθρώπου το Σταυρό Ανδρέου του Πρωτοκλήτου η συνέχιση της ανόδου του Χριστού στο Σταυρό, η συνέχιση της ανόδου εις των κρανίων τόπων, εις συσταύρωσιν το Κυρίο. Ποτέ δεν ξέχασα αυτή τη λέξη, ότι ο Πατριάρχης παίρνει το Σταυρό για να συσταυρωθεί με τον Κύριό του στην εσταυρωμένη μητέρα μας Εκκλησία, που είναι σταυρωμένη και γι' αυτό μπορεί να είναι και αναστημένη. Γιατί Σταυρός και η Ανάσταση στην Εκκλησία μας πάνε μαζί. Δεν θα ήθελα πρώτος εγώ να ανήκω σε μια Εκκλησία που θα έχει Ανάσταση χωρίς Σταυρό, γιατί αυτό θα ήταν ένα ψεύδος εις βάρος όλης της ανθρωπότητος, μια φρούδα υπόσχεση και ελπίδα. Εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε ότι μαθητεύομαι στη σχολή του Σταυρού για να πάρουμε το πτυχίο της Ανάστασης. Και χωρίς Σταυρό δεν έχει Ανάσταση. Αλλά και χωρίς Ανάσταση ο Σταυρός δεν είναι τίποτα. Είναι μόνο η μαυρίλα και η απελπισία του θανάτου και η απόγνωση. Γι' αυτό πίσω από το Σταυρό βλέπουμε πάντα το φως, τη χαρά και την ελπίδα της Ανάστασης. Και ο Πατριάρχης αυτό κηρύττει με την παρουσία του. Κρατώντας το Σταυρό, σηκώνοντας το Σταυρό της Μεγάλης Εκκλησίας, δείχνει το φως, τη χαρά και την ελπίδα της Ανάστασής της εσχατολογικά, χωρίς κοσμικούς όρους και χωρίς να καθόμαστε να μεμψημυρούμε αν η Κωνσταντινούπολη σήμερα ανήκει εκεί, ή χθες ανήκει αλλού ή προχθές ανήκει κάπου αλλού. Η Κωνσταντινούπολη είναι πάντα ο τόπος της Θείας Χάριτος που φιλοξενεί τη φωλιά του δικέφαλου αετού του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Εκεί λοιπόν προσβλέπουμε και εμείς χαιρόμαστε στην Κρήτη, καλέ μου κύριε Τερψίδη, γιατί η Κρήτη είναι μια εκκλησία, θυγατέρα της Μητέρας Εκκλησίας, ναυαρχίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μεσόγειο, όπως προσφυλέστατα και προσφυέστατα ο Πατριάρχης μας λέει συχνά πυκνά, έχουμε την κανονική μας αναφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είμαστε όμως μια συντεταγμένη εκκλησία με σύνοδο, με καταστατικό χάρτη, που όμως έχουμε αυτό το ιερό προνόμιο. Και δεν λέμε ποτέ ότι ανήκουμε στο Πατριαρχείο. Είμαστε Πατριαρχείο. Η Κρήτη δεν ανήκει στο Πατριαρχείο. Είμαστε Πατριαρχείο. Είμαστε όλοι ένα με αυτόν τον ιερό θεσμό του γένους, που διακρατεί όσα άγια, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αληθή, της πίστεως και του ορθόδοξου πολιτισμού μέσα στους αιώνες. Σεβασμιότατε, αν δεν υπήρχε το Πατριαρχείο, εγώ σήμερα δεν θα ήμουν εδώ. Βέβαια. Και δεν θα ήμουν εδώ γιατί έχουμε και μία άλλη πολύ σημαντική επέτειο.
σαν αυτές τις μέρες υπεγράφει μία συνθήκη, η συνθήκη της Λοζάνης, που τους προγόνους μου τους οδήγησε στο δρόμο της εξορίας ως ανταλλάξιμοι, επί αιώνες επιζήσανε στην Καπαδοκία χάρη στο Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο ήταν αυτό που φρόντιζε για τα πάντα και για τα σχολεία και για τη λειτουργία και για ένα επίπεδο λειτουργίας σχολείων αδιανόητο. Έχω κοιτάπια Σεβασμιότατε του 1860 που προβληματιζόταν στο χωριό μου στο Φερτέκι ποιο σύστημα γυμναστικής θα ακολουθήσουν τα παιδιά, το σουηδικό ή το γερμανικό. Όταν στις μέρες μας ο σχολικός αθλητισμός είναι ανύπαρκτος. Έχω εδώ συνάδελφο και καταλαβαίνει ακριβώς τι λέμε. Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω θερμά όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, την διοίκηση της εκπαίδευσης, τον Περιφερειάρχη που συνεργάζεστε άνετα, πολύ καλά Σεβασμιότατε, να στείλουν ένα έγγραφο προς τα σχολεία και να ενεργοποιηθούν. Σήμερα ήταν κοντά μας και ο Περιφερειακός Διευθυντής της εκπαιδεύσεως και θα πράξει τα δέοντα. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία οι για να έρθουν και τα σχολεία μας να δουν αυτό την είναι το σημαντικότερο. Και αυτό να που θα δώσει πολύ μεγάλη χαρά. Να είστε απολύτως βέβαιος Σεβασμιότατε ότι η εικόνα που θα δει ο Πατριάρχης με τα δύο παιδιά δίπλα του θα τον συγκινήσει αφάνταστα. Όσο είχατε αυτή την έκθεση, την επεξεργασία, τη σκέψη, το προκαταρκτικό κομμάτι, την Ύμβρο σήμερα πώς τη βρήκατε, τον ελληνισμό της Ύμβρου? Σας φάνηκε δυνατός, ισχυρός? Πώς είδατε τον ελληνισμό εκεί σήμερα? Γίνεται ένας αγώνας μεγάλος. Το πολύ σημαντικό και δύσκολο είναι να λειτουργούν τα σχολεία μας. Όπως άκουσα να λέει μία γερόντισσα να μου λέει, ξέρετε τι είναι μετά τόσα χρόνια να είμαι μέσα στο σπίτι και να ακούω παιδιά έξω από το παράθυρο να παίζουν? Μετά από τόσα χρόνια, βέβαια. Μετά από τόσα χρόνια. Έχουμε μία φωτογραφία στην έκθεση από μία βάφτιση, η οποία είναι η πρώτη μετά από 8 χρόνια. Μάλιστα. Υπάρχουν πράγματα που για εδώ για μας είναι αυτονόητα, καλά περνάμε, αλλά εκεί ο κόσμος αγωνίζεται, παλεύει και μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, ο Πατριάρχης μας νοιάζεται και φροντίζει, αλλά πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι και για την επόμενη μέρα. Πάντως, η αγάπη του Πατριάρχη για την πατρίδα του είναι υποδειγματική και πρέπει να μας παραδειγματίζει όλους. Αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο μήνυμα. Δεν νομίζω, Σεβασμιότατε, να έτυχε να υπάρχει άλλος Πατριάρχης που να δίνει τόσο ισχυρό μήνυμα αγάπης προς τον τόπο καταγωγής του και προς την πατρίδα του. Λένε για πράσινος Πατριάρχης και είναι πράγματι, το έχουμε ζήσει από κοντά το ενδιαφέρον του, αλλά όταν θα βρεθείς εκεί θα νιώσεις μαζί με τον Πατριάρχη την ταπεινότητά του. Αυτά που είπα σήμερα, ότι κάνουμε αγρυπνίες μέχρι ώρα μία, δύο τη νύχτα σε ερημοκλήσια, με κεριά, μόνοι μας και ποιος δίπλα μας να είναι ένας Πατριάρχης. Μάλιστα. Πολλά η ταπεινότητα που είπατε. Ο Πατριάρχης μας έχει τη δυνατότητα και το πράττει ως άριστα να κάνει όλη την Ύμβρο οικουμένη και όλη την οικουμένη Ύμβρο. Μπράβο, Σεβασμιότατε. Έτσι. Και φαίνεται πολύ καθαρά πώς ενώνεται η Εκκλησία με τον ελληνισμό, πόσο δυνατά είναι ενωμένα στο πρόσωπό του και με όλα αυτά που είπατε. Κύριε Γιγουρτάκη, να σας ρωτούσα εσάς τι θα ξεχωρίζατε από την έκθεση, ποια φωτογραφία ή ποιες, ή ως περιεχόμενο που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, τι θα μας λέγατε? Ναι, αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν σε σχέση και με το χάρτη του νησιού. Παλιές εκκλησίες, η ίδια η Μητρόπολη της Σύμβρου είναι παλαιός ναός. Φαντάζομαι, από ό,τι είδα σήμερα και προσπάθησα να δω μορφολογικά, ίσως του 14ου, οπωσδήποτε αιώνα, ίσως και παλιότερα. Μου άρεσαν κτίρια νεοκλασικά, αλλά και κτίσματα τα οποία έδειχναν την ελληνική παρουσία δυνατή σε αυτό το χώρο. Έχει κτίρια νεοκλασικά. Ναι, βέβαια. Και το ότι σε ένα σχετικά μικρό χώρο, δεν είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, στο Αιγαίο, είναι μοιρασμένα πολλά χωριά, έτσι, και
δικαιολογείται αυτή η αίσθηση μιας σημαντικής ελληνικής παρουσίας. Αυτό με έκανε εντύπωση. Έψαχνα λοιπόν στις φωτογραφίες να βρω, εντάξει τώρα λίγο και από διαστροφή έτσι, της ιστορίας, το ιστορικό στοιχείο όπως φαίνεται. Ναι. Φαίνεται, μου έκαναν εντύπωση και οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν εκεί. Αλλά και ο Πατριάρχης στις εικόνες έτσι, δεν έδειχνε στημένες φωτογραφίες. Αυτό είναι σημαντικό. Α, ήταν όλες τις είναι σημαντικό όταν, ήταν... όταν θα μεταφέρεις τη δραστηριότητα ενός τέτοιου έτσι, πολυδύναμου προσώπου, το οποίο φέρνει μεγάλο βάρος και ευθύνη απάνω του έτσι, και καταλάβεις ότι η προσωπική του ζωή. Έχω ζήσει και εγώ ανθρώπους της Εκκλησίας από κοντά πολλές φορές και εκείνο που ήταν λιδία λίθος, θυμάμαι και ο πατέρας μου ως ιερωμένος, με έμαθε να βλέπω ως λιδία λίθο την απλότητα στην καθημερινότητα και στην καθημερινή ζωή. Και ναι. Ο Πατριάρχης το δείχνει αυτό. Το δείχνει και στις φωτογραφίες, δηλαδή μου έκανε εντύπωση ότι εντάξει, δεν κοίταξε να στηθεί, να παγώσει την γέννησή του. Πολύ, αλλά είναι σημαντικό αλλά, φυσικά. Κινείται, είναι η φωτογραφία, ενώ η φωτογραφία είναι ένα ζωντανό, ένα στιγμιότυπο. Δείχνει σαν να κινείται, δείχνει σαν να νιώθει άνετα μέσα εκεί. Ναι. Έχω μία φωτογραφία στο Γλυκί. Είμαι εκεί να βγάλω τις φωτογραφίες και ένα ζευγάρι Βρετανών με ρωτάει, είναι το χωριό του Πατριάρχη. Και ακούω τη φωνή του Πατριάρχη από πίσω. Τη φωνή του άκουσα. Α. Και λέω, δεν είναι το χωριό του Πατριάρχη, αλλά ο Πατριάρχης ήρθε να σας υποδεχθεί. Και γυρίζω και το συστήνω. Πήγαινε στον κύριο Δελικοσταντή για να πιούνε καφέ. Και λοξοδρομεί, τους παίρνει και πάει να τους ξεναγήσει. Ναι, ναι. Η απλότητα αυτή και η αμεσότητα φαίνεται. Σεβασμιότατε, σήμερα έχουμε κι εμείς την ελληνικότητα. Εκείνη την είχαν, αλλά είναι σήμερα πολύ σε μειωμένο βαθμό. Εμείς τι έχουμε κυρίως να τους δώσουμε ως Έλληνες εκείνους από τη σημερινή μας καθημερινή ζωή. Περίσσια αγάπης. Και η αλήθεια, εάν οι ίδιοι εμείς πρώτοι την βιώνουμε. Μια που πιάσαμε τις ευλογημένες γιαγιάδες της παράδοσης του λαού μας και ο κύριος Τερψίδης μας ανέφερε ήδη 2-3 παραδείγματα. Ναι. Θα ήθελα να σας πω κι εγώ ένα από αυτό, ένα παράδειγμα από αυτήν την ευλογημένη σχέση που φανερώνει πόσο όμορφα ένας άνθρωπος του λαού μας βιώνει βαθιά μέσα του την πραγματικότητα της εν Χριστώ σωτηρίας. Κάποτε, μιλώντας με μια γιαγιά για τους Αγίους, άκουσα μια φράση να κλείνει το διάλογό μας. «Άντε, παιδί μου, έχομε να μοιάσομε». Παραδείγματα προς μίμηση, λοιπόν, οι Άγιοι μας, άνθρωποι σαν και εμάς, με τα ίδια πάθη, με τα ίδια λάθη, με τις ίδιες εφάμαρτες τάσεις, που όμως έγιναν ό,τι έγιναν ακολουθώντας το μέτρο των δυνατοτήτων τους τις ευαγγελικές επιταγές, μέσα σε συνθήκες αντίξωες, άλλοι σε συνθήκες όπως αυτές που ζούμε εμείς σήμερα, άλλοι σε συνθήκες όπως αυτές που έζησαν οι πρόγονοί μας στη Μικρασία, και στην Ήμβρο εκείνες τις εποχές. Σήμερα η Εκκλησία μας, καθόλου τυχαία, γιορτάζει δύο Αγίους από εκείνους τους τόπους. Σήμερα είναι του Αγίου Αυρκίου, Ιερομάρτυρος, Επισκόπου Ιεραπόλεως της Φρυγίας και επίσης είναι των Αγίων Επτά Παίδων των Ενεφέσων. Σπουδαίοι Άγιοι της Εκκλησίας μας που είναι από εκείνα ταγιασμένα, ευλογημένα και μαρτυρικά χώματα, τα νοτισμένα με αίμα μαρτύρων, με δάκρυα οσίων, με ιδρώτες ανθρώπων του λαού μας. Κρατούμε λοιπόν την αλήθεια. Και όπως λέει και ο Πατριάρχης μας, κρατώντας ένα βιβλίο, μια συνομιλία ενός σπουδαίου θεολόγου, του Κλεμάν, «Η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», συνομιλία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον πρώτο, κρατώντας την αλήθεια που κρατάει ο Πατριάρχης, θα νιώθουμε την εν Χριστώ ελευθερία. Και τότε όλα βρίσκουν το δρόμο τους στη ζωή μας.
αν θέλετε συμπυκνωμένα να πω μια λέξη μόνο για το πώς βλέπω τον Πατριάρχη μέσα από αυτήν την έκθεση και εξ αφορμής της σημερινής επετείου, πώς τον βλέπω κάθε φορά που έχω τη δυνατότητα και φέτος θα την έχω για τον επόμενο χρόνο, κάθε μήνα να βρίσκομαι στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο μαζί με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης Πρόδρομο ως μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, καθώς αφού γκραζόμαστε τους παλμούς της καρδιάς του, ο Πατριάρχης έχει διαρκώς, και αυτό φαίνεται και σε κάθε φωτογραφία, έκδηλη την αγωνία της ιστορίας, την αγωνία του θεσμού, την αγωνία του πανίερου οικουμενικού θρόνου που μέσα από ευκολίες και δυσκολίες, μέσα από διαδόξεις και ατιμίας, όπως θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος, δια εφημίας και δυσφημίας, πορεύεται μέσα στους αιώνες και σώζει ανθρώπους και λαούς. Και ας μην το ξεχνούμε αυτό, ιδιαίτερα τούτους τους καιρούς που κάποιοι μητραλίες φέρονται απέναντι στη Μητέρα Εκκλησία, το λιγότερο με αχαριστία και αγνωμοσύνη. Γιατί αν έχουν ένα ορθόδοξο πολιτισμό, τον οφείλουν σε αυτήν, γιατί ακόμη αν δεν έστελνε τους ιεραποστόλους τους, θα ήταν ίσως ειδωλολάτρες και ανημιστές. Έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Στην τηλεόραση περνάει γρήγορα ο χρόνος. Θα κρατήσω και αυτό που είπατε, ότι πόσο σημαντικό είναι για όλους τους λαούς, για τον κάθε πολιτισμό, έχει προσφέρει πάρα πολλά, αλλά και το σημαντικό την περίσσια αγάπης που έχουμε να δώσουμε εμείς σε εκείνους που είναι βέβαια Έλληνες, αλλά σήμερα σε ένα άλλο κράτος. Να πείτε κάτι τελευταίο, κύριε Τερψή. Εγώ θέλω να συμπυκνώσω την αγωνία του Πατριάρχη για την ιστορία που είπε ο Σεβασμιότατος με μία παρότρινσή του. Να αγωνιζόμαστε και να λειτουργούμε ως άξιοι απόγονοι εν δόξων προγόνων. Και θα προσθέσω, αυτή είναι η ευθύνη μας επίσης, ως άξιοι πρόγονοι υπερήφανων απογόνων. Και το δεύτερο, για να κάνω ένα μνημόσυνο για τη γιαγιά μου, την Καπαδόκησα, η συμβουλή που μου έδωσε, μια και μίλησε ο Σεβασμιότατος για βιβλίο, μου έλεγε: το τελευταίο πράγμα, Τζιέρι μου, που θα λείψει από το τραπέζι δεν θα είναι το φαγητό, θα είναι το βιβλίο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Γιγουρτάκη, μας πείτε κάτι κλείνοντας. Εγώ να ευχηθώ να είναι η αφορμή για σειρά εκθέσεων από εδώ και πέρα, με τόσο σπουδαίο περιεχόμενο για το μουσείο μας. Ευχαριστούμε. Ναι, να πω ότι η Κρήτη μας συνδέεται με το Πατριαρχείο, συνδέεται και ιστορικά, και θα θυμίσω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Πατριάρχη τότε για τη μορφή του Νικηφόρου Φωκά, που αν δεν υπήρχε αυτή η εκ Θεού μάλλον επέμβαση, παρέμβαση, αλλά με τη δική του ιδιοφυΐα, τη στρατηγική, η Κρήτη και ίσως και ολόκληρη η Ανατολική Μεσόγειος θα είχε άλλη μοίρα σήμερα. Θυμάμαι ότι είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είχαμε αλληλογραφήσει τότε σαν υπεύθυνο της εκδήλωσης εκείνης και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θέλοντας να κάνει τότε κατανοητό ότι η ιστορία αυτή του ελληνισμού, η ιστορία όμως και της βυζαντινής χριστιανικής παρουσίας, είχε να κάνει με την Κρήτη σε σχέση με το Πατριαρχείο. Ο ίδιος πάντα το εκδηλώνει και μια ιδιαίτερη αγάπη για την Κρήτη. Εσείς το ξέρετε καλύτερα. Είναι Πατριαρχείο, είπε και ο Σεβασμιότατε. Πράγματι. Είναι σημαντικό. Ο Νικηφόρου Φωκά του Καπαδόκα. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Έχει βέβαια πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια, είναι η οικογένεια. Πώς ένας Καπαδόκας. Βεβαίως. Αντιλαμβανόταν και στοχαζόταν το γένος και την ιστορία και ήρθε να ελευθερώσει την Κρήτη. Ένιωθε ιδιαίτερη αγωνία για τη μοίρα αυτού του τόπου, την νότια. Αυτό γιατί το Πατριαρχείο ήταν οικουμενικό στην κυριολεξία. Και να είναι. Πούμε μια φορά ακόμα για τις ώρες της εκθέσεως. Ναι, αυτό θα κλείνοντας... κάτι πρακτικό να μας πείτε για το. Ξέρω πώς πότε τελειώνει. Ο χρόνος μας τελειώνει. Στο Μουσείο λοιπόν Αγίας Εκατερίνης είναι η έκθεση αυτή. Και είναι ανοιχτό το μουσείο από τις 9.30 κάθε πρωί μέχρι τις 4.00 εκτός Κυριακής. Ναι, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου. Που θα κρατήσει, θα είναι η έκθεση εδώ μαζί μας. Να παραταθεί, αλλά τουλάχιστον. Σεβασμιότατε, ναι, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Ένα ευχαριστώ για την εντελώς ανιδιοτελή παραχώρηση της εκθέσεως από μέρους του κυρίου Τερψίδη, αλλά και για την εντελώς ανιδιοτελή
συνεργασία των καλών μου συνεργατών, του κυρίου Γιγουρτάκη, Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής, του Γενικού μας Αρχιερατικού Επιτρόπου, Πατρός Νικηφόρου Κουνάλη, που συνεργάστηκαν και ο ένας και ο άλλος με τους δικούς του συνεργάτες για να γίνει αυτή η έκθεση πραγματικότητα. Ευχαριστούμε. Κύριε Τερψίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γιγουρτάκη, σεβασμιότητα, θερμές ευχαριστίες. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή. Μιλήσαμε, το θέμα μας ήταν η επέτειος εκλογής του Οικουμενικού Πατριάρχου και με αφορμή αυτό την έκθεση που υπάρχει σήμερα στο Ηράκλειο, στο Μουσείο Αγίας Εκατερίνης. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Greek TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.